Δεν φουλάρουμε. Ένα εικοσάρικο. Βάλαμε. Ναι. Ίσα-ίσα. Χειρόφρενο σηκώνουν οι οδηγοί που βλέπουν τις τιμές των καυσίμων να φουσκώνουν μέρα με τη μέρα. Πόνο ακριβή. Απλώς επειδή το χρησιμοποιούμε στη δουλειά κάθε μέρα, αναγκαστικά γίνεται. Η Ελλάδα συνεχίζει να κάνει πρωταθλητισμό στην ακρίβεια της βενζίνης. Με μέση τιμή στο 1,96 ευρώ, η χώρα μας καταλαμβάνει την τρίτη θέση στον ευρωπαϊκό πίνακα ακρίβειας. Πίσω μόνο από την Ολλανδία, στην οποία η αμόλυβδη κοστίζει κατά μέσο όρο 2,052 ευρώ το λίτρο. Και τη Δανία που είναι στα 2 ευρώ και 5 λεπτά περίπου. Τους τελευταίους δύο μήνες έχει ανέβει η βενζίνη 15 λεπτά το λίτρο και το πετρέλαιο 24 λεπτά το λίτρο. Σε σχέση με τους μισθούς μας, είμαστε από τις πιο ακριβές χώρες με τη βενζίνη. Ήδη οι τιμές της αμόλυβδης ξεπέρασαν τα 2 ευρώ σε πολλά πρατήρια, ακόμα και στην Αττική, ενώ στα νησιά η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Ενδεικτικά, σε πρατήριο στη Μήλο η βενζίνη πωλείται προς 2 ευρώ και 45 λεπτά και στην Πάτμο περίπου στα 2 και 37 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Αττική η τιμή φτάνει ακόμα και τα 2 ευρώ και 6 λεπτά το λίτρο και στη Θεσσαλονίκη τα 2,1 ευρώ. Εμείς εδώ, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, υπάρχει βεφτινή, αλλά στα νησιά και κάτι υπαρχία έχει φτάσει πάνω από 2 ευρώ και είναι κρίμα για πολλοί κόσμο που δεν μπορεί να κινηθεί για τη δουλειά του. Στο μεταξύ, οι έλεγχοι για ισοροκέρδια συνεχίζονται, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να ρίχνει συνολικές καμπάνες 10.000 ευρώ σε πρατήρια σε Αθήνα και Καλαμάτα. Πώς αντιμετωπίζετε το αυξημένο κόστος των καυσίμων? Με μείωση των δρομολογίων. Η άνοδος των τιμών στην Αντλία προμηνύει νέες αυξήσεις και στα τρόφιμα, την ώρα που οι καταναλωτές καίγονται ήδη από την ακρίβεια στο ράφι. Στο Φεβρουάριο του 2022 είχαμε πάρει 60 προϊόντα, γεμίζοντας ένα καλάθι, τα οποία μας στήγησαν 250 ευρώ. Σήμερα τα ίδια προϊόντα έχουν ξεπεράσει τα 450 ευρώ. Μεγάλες ανατιμήσεις έχει δει και το πετρέλαιο κίνησης, που κινείται περίπου στο 1,69 ευρώ το λίτρο. Πιο ψηλά από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους οδηγούς να βάζουν πλέον ποσότητες ίσα-ίσα για τις βασικές τους μετακινήσεις.